πάμε σε πιο δυνατές τεχνικές και πώς θα συνδέσουμε τα νευρονικά δίκτυα για να δημιουργήσουμε οτιδήποτε θέλουμε στη ζωή μας. Να θυμάσαι ότι έχεις τη δύναμη για να δημιουργήσεις τα πάντα. Είσαι ο δημιουργός της δημιουργίας και συνδημιουργείς μαζί με τον Θεό. Δημιουργείς εσύ και ο εαυτός σου. Εσύ είσαι αυτή η δύναμη, εσύ είσαι αυτή η πηγή, γιατί προέρχεσαι από την πηγή. Και καθημερινά, ανά πάσα ώρα και στιγμή, επεμβαίνεις ουσιαστικά στην δημιουργία, η οποία είναι κάτι καταπληκτικό, είναι κάτι μοναδικό. Φαντάσου εσύ όμως είσαι ότι είσαι μέρος αυτής της δημιουργίας. Δεν είσαι ξεχωριστό. Δεν είσαι η ροή. Μάλλον δεν πηγαίνεις με τη ροή. Να το πω έτσι πιο συγκεκριμένα. Είσαι η καθημερινή ροή. Όταν καταλάβεις πως η σύνδεσή σου είναι απόλυτη και είναι μοναδική και είσαι συνδεδεμένος πάντα με αυτή την καταπληκτική δημιουργία, ότι ο εγκέφαλός σου είναι τόσο δυνατός που μπορεί να φτιάξει και να δημιουργήσει τα πάντα, μπορείς να πας στα πατώματα, μπορείς όμως να δημιουργήσεις και καταπληκτικά. Παρατήρησε τη ζωή σου όταν δεν είσαι συναισθηματικά καλά ή κάποια περίοδο στη ζωή σου που περνούσες δύσκολα. Η επανάληψη μια συγκεκριμένη σκέψη σε τι επίπεδο σε έχει φέρει στη ζωή σου. Η επανάληψη. Συγκεκριμένη σκέψη επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά και ξανά. Και αυτό δημιουργεί μια εσωτερική πραγματικότητα. Από μέσα δημιουργεί την εσωτερική πραγματικότητα. Και μετά αυτό που βιώνεις είναι πάρα πολύ χαμηλό σε ποιότητα. Μπορεί παραδείγματο χάρη να μην είσαι καλά γιατί επαναλαμβάνεις συγκεκριμένες σκέψεις και αυτά τα σκέψεις έχουν πλέον γίνει συνέστημα, το βιώνεις αυτό το συνέστημα του φόβου. Ένα παράδειγμα λέω, υπάρχουν πολλά συναισθήματα τα οποία μπορεί να βιώσεις. Και είσαι πραγματικά χάρη σε μια ωραία τοποθεσία στην παραλία, αλλά δεν μπορείς να απολαύσεις αυτή την τοποθεσία, την παραλία. Οπότε δεν έχει να κάνει με το εκεί έξω. Γι' αυτό λέμε ότι πάντα έχει να κάνει με το μέσα. Μπορεί να είσαι στο πιο υπέροχο μέρος στον πλανήτη, αλλά πραγματικά να μην μπορείς να το απολαύσεις αυτό. Να μην μπορείς να καταλάβεις αυτή την καταπληκτική δημιουργία, γιατί η δημιουργία μέσα σου έχει δημιουργηθεί από σένα και είναι σε ένα πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά. Και αυτό έχει προέλθει από την επανάληψη την οποία εσύ έχεις τοποθετήσει καθημερινά στη ζωή σου. Επαναλαμβάνεις λοιπόν την ίδια σκέψη, επαναλαμβάνεις το ίδιο συνέστημα και παίζεις σε μια λούπα. Ουσιαστικά έχεις δημιουργήσει σε έναν αυτόματο προγραμματισμό. Automation. Έχει γίνει αυτόματο και παίζει από μόνο του. Και το λέω και πάρα πολύ συχνά σε πάρα πολλά βίντεο. Αυτόματα παίζουν τα κουμπιά. Και θέλω λοιπόν να επαναλάβεις αυτό το οποίο θέλεις να δημιουργήσεις. Θέλω να σου γίνει αιμονή αυτό το οποίο θέλεις να δημιουργήσεις. Αιμονή τι είναι? Είναι μια σκέψη η οποία συνεχώς επαναλαμβάνεται. Μια σκέψη την οποία συνεχώς την επαναλαμβάνω. Πρέπει να γίνεις αιμονικός, να είσαι εκεί στοχευμένος. Να είσαι εκεί και να το νιώθεις, να είσαι εκεί και να το επαναλαμβάνεις, να είσαι εκεί και να το πιστεύεις. Και να αρχίσεις να, ουσιαστικά, να δημιουργείς, να κάνεις επανεγγραφή νέων νευρονικών δικτύων. Αυτό που πυροδοτείται, αυτό συνδέεται μέσα στον εγκεφαλό σου, νευρονικά, και αυτό το δημιουργείς. Αυτό αρχίζεις και το προσελκύεις και το φέρνεις. Έτσι είναι ο νόμος της έλξης. Υπάρχουν νευροεπιστήμονες οι οποίοι μιλάνε γι' αυτό. Νευροβιολόγοι, νευροχημικοί. Αλλά πλέον, όχι ότι δεν μιλάει μόνο η επιστήμη. Μιλάει το παράδειγμα, παιδιά. Μιλάει αυτό το οποίο έχουμε σαν απόδειξη καθημερινά στη ζωή μας. Ποια είναι η σκέψη σου? Ποιο είναι το συναισθημά σου? Ποια είναι η καθημερινή σου δράση? Παρατήρησε ποια είναι αυτά τα πραγματάκια. Θα δεις ότι αυτό το οποίο παίρνεις στη ζωή σου έχει προέλθει από την καθημερινότητα την οποία εσύ προσφέρεις καθημερινά στη ζωή σου όλη μέρα. Εγώ θα ξεκινούσα από ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και το κάνουν και πάρα πολλοί άνθρωποι, το κάνουν πάρα πολλοί επιστήμονες και νευροεπιστήμονες. Εγώ θα σου έλεγα να κλείσεις την τηλεόραση. Κάτι το οποίο πρέπει να κάνεις, κάτι το οποίο δεν πρέπει να βλέπεις. Αυτό το οποίο τοποθετείς νοητικά, με αυτά τα ερεθίσματα τα οποία παίρνεις, νοητικά,
με την όραση. Είναι αυτό το οποίο αισθάνεσαι. Είναι αυτό το οποίο δημιουργείς καθημερινά. Ξεκίνα λοιπόν από το κλείσιμο της τηλεόρασης. Μα και πώς, το έχω πει και σε άλλους, σε άλλους ανθρώπους το λέω, και πώς δεν θα ξέρω τι συμβαίνει στον κόσμο, τι γίνεται. Για πες μου τη διαφορά λοιπόν. Ποια είναι η τεράστια διαφορά που δημιουργεί αυτή τη συγκεκριμένη σωματική, συναισθηματική, νοητική κατάσταση με αυτά τα οποία βλέπεις. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να ενημερώνεσαι. Μπορείς να διαβάσεις κάτι, να το διαβάσεις, ξέρω εγώ, μια φορά την εβδομάδα. Επηρεάζεσαι πάρα πολύ έντονα από αυτό το οποίο παίρνεις από εκεί έξω. Αλλά το συναίσθημα δημιουργείται εδώ μέσα από αυτό το οποίο παίρνεις από εκεί έξω. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο κοιμάσαι. Η ώρα που κοιμάσαι. Την ώρα που κοιμάσαι λοιπόν, προγραμματίζεις, φτιάχνεις, δημιουργείς, ετοιμάζεσαι για την επόμενη μέρα. Ένα σώμα το οποίο είναι σε τοξικότητα, ένα σώμα το οποίο είναι κουρασμένο, δεν έχει τη δύναμη για ουσιαστική και συνειδητή δημιουργία, γιατί είσαι ο δημιουργός δημιουργίας. Δυσκολεύεται να δημιουργήσει, δυσκολεύεται να φτιάξει. Μα πώς, κύριε Γιώργο, πώς το λες αυτό. Ένα σώμα το οποίο κοιμάται νωρίς, γυμνάζεται, παίρνει ερεθίσματα όμορφα, διαβάζει όμορφα βιβλία, ξέρει πως με την επανάληψη θα αρχίσει να δημιουργεί, ξέρει πως καλό είναι να κοιμάται νωρίς, καλό είναι να ξυπνάει νωρίς. Ξέρει πως το βράδυ ενεργοποιείται η μελατονίνη, το βράδυ η σερωτονίνη δημιουργεί η μελατονίνη. Το βράδυ μελατονίνη, το πρωί η σερωτονίνη. Πως ενεργοποιώ ακόμα περισσότερο τη σερωτονίνη, βγαίνω έξω στον ήλιο, κάνω άσκηση, παίρνω όμορφα συναισθήματα. Μελατονίνη δημιουργείται το βράδυ καθώς υπάρχουν κυρκαδικοί κύκλοι στο σώμα. Το σώμα ξέρει από μόνο του πώς θα λειτουργήσει. Όταν μπερδεύεις εσύ το σώμα μπερδεύεται. Στρεσάρεται, παράγει πάνω κορτιζόλη από ό,τι πρέπει και αρχίζει και δημιουργείται αυτή η έντονη συναισθηματική κατάσταση και σταματάει λοιπόν η συνειδητή δημιουργία. Πώς να δημιουργήσεις συνειδητά όταν έχεις περάσει όλα αυτά τα προγράμματα. Πώς να δημιουργήσεις συνειδητά όταν ενεργοποιείς αυτές τις ορμόνες. Με το ποτό, με το τσιγάρο, με τον καυγά, με τις ειδήσεις, με τις παρέες, με τη μία άσκηση, με όχι διαλογισμό, χωρίς να αναπνέει σωστά. Μα πώς, είναι ψέμα όλο αυτό. Είναι ψέμα γιατί ψέμα είναι το μέσα σου. Ψέμα είναι η κατάσταση στην οποία ζεις. Γιατί προσπαθείς συνεχώς να είσαι καλά, όχι να είσαι ηρεμός, να είσαι καλά, να προσπαθείς να φέρεις αυτή την ικανοποίηση μέσα σου ουσιαστικά, την ικανοποίηση, την ποιότητα της ικανοποίησης, μέσα από τις εξωτερικές δράσεις τις οποίες εσύ δημιουργείς, αλλά τις δημιουργείς από μέσα. Το τσιγάρο, το ποτό, ο καφές, οι παρέες, οι ειδήσεις, το σούπερ μάρκετ, οι αγώνες που βλέπεις στη τηλεόραση, κατάλαβες, το κινητό σου, που ανεβάζει ουσιαστικά τα επίπεδα των ορμονών, το επίπεδο της δοπαμίνης και δημιουργεί αδρεναλίνη, κορτιζόλη, η αδρεναλίνη δημιουργείται από την ντοπαμίνη και αρχίζεις και αυξάνεις αυτές τις ορμόνες, πλέον δεν υπάρχει χώρος δημιουργίας και αρχίζεις και αγχώνεσαι και στρεσάρεσαι και λες γιατί μου συμβαίνει αυτό στη ζωή, γιατί έγινε πάλι αυτό, γιατί έφτιαξα πάλι εκείνο, γιατί ο τρόπος ζωής σου είναι αυτός. Έχω πει, το λέω, εγώ το κάνω, το μεταδίδω και στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Ο διαλογισμός είναι εξαιρετικό εργαλείο. Δεν μπορείς να σβήσεις ένα νευρονικό δίκτυο το οποίο υπάρχει, μια νευρονική σύνδεση η οποία υπάρχει, αλλά μπορείς να κάνεις επανεγγραφή από πάνω. Αυτή η σύνδεση πάντα θα υπάρχει, αλλά τοποθετώντας αυτή τη νέα συνήθεια μέσα από τον διαλογισμό, μέσα από τη δράση σου, μέσα από τις λέξεις σου, μέσα από αυτό το οποίο θέλεις πραγματικά, αρχίζεις και κάνεις αυτή την επανεγγραφή της νέας κατάστασης. Και ξέρεις τι, πες ναι ότι σήμερα θα καταφέρω. Ναι, τι μου λες ρε Γιώργο, τι είναι αυτά. Ναι. Έτσι δουλεύει παιδιά. Ναι, σήμερα θα τα καταφέρω. Ναι, σήμερα θα το φτιάξω. Ναι, εγώ είμαι ο δημιουργός δημιουργίας. Ναι, καθημερινά δημιουργώ οτιδήποτε θέλω στη ζωή μου. Ναι, θα δημιουργήσω αυτονία. Ναι, καθημερινά θα έχω. Έχω την ηρεμία και την ομορφιά στη ζωή μου. Και θα λέω ναι σε οτιδήποτε για να δημιουργήσω στη ζωή μου. Θα λέω ναι στην καθημερινή μου δημιουργία, γιατί εγώ είμαι ο δημιουργός της δημιουργίας. Αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύει ουσιαστικά.
Εσύ αυτή που βάζεις τον εαυτό σου σε οτιδήποτε και αν θέλεις στη ζωή σου. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος μπορεί να σου πει ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Και αυτός θα σου πει ότι δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί ναι, αυτό το πρόγραμμα έχει τοποθετηθεί από την οικογένειά σου, από την κοινωνία σου. Προσπέρασε τον και βγάλ τον από τη ζωή σου. Και μείνε στη ζωή σου μόνος σου, ναι, μόνος σου. Για να αλλάξεις όλες αυτές τις συνήθειες. Και βλέπω ότι πάρα πολλά παιδιά τα βοηθάει όλη αυτή η διδασκαλία, η αλλαγή της σκέψης, η αλλαγή με τον τρόπο με τον οποίο μιλάω, με παρατηρείς πως μιλάω. Αλλά θα σου πω, αν για μερικές μέρες αφήσω όλη αυτήν εδώ την διδασκαλία, αφήσω όλη αυτήν εδώ τη θεωρία και δεν τα βάλω σε πράξη, θα ξαναρχίσω να επιστρέφω στο παλιό μοτίβο το οποίο με έχει φέρει σε αυτήν την κατάσταση που με έχει φέρει στη ζωή μου αυτήν εδώ τη στιγμή. Για να αρχίσεις να τοποθετείς, για να αρχίσεις να φτιάχνεις οτιδήποτε θέλεις, χρειάζεται να το κάνεις επανάληψη καθημερινά. 3 μήνες, 4 μήνες. Και μετά αυτό το πρόγραμμα θα μπει για όλη τη ζωή. Και ναι, η συναναστροφή σου με ανθρώπους οι οποίοι σε ξαναπηγαίνουν σε εκείνο το επίπεδο, δεν βοηθάει. Εσύ όμως αποφασίζεις. Ξέρεις τι, το βράδυ που πας στο κρεβάτι σου, πώς μπορείς να αλλάξεις λίγο το mood, ρε παιδάκι μου. Αγαπάω το μαξιλάρι μου. Ξέρεις, τα αγκαλιάζεις, τα αγαπάς το μαξιλάρι σου. Αγαπάς το κρεβάτι σου, ξέρεις. Τα αγαπάς το κρεβάτι σου. Το κρεβάτι μου σ' αγαπώ. Σ' αγαπάω, εαυτό μου. Ναι, σ' αγαπάω. Τι όμορφα που είναι. Αγαπάω τη ζωή μου. Αγαπάω τη σημερινή μέρα που πέρασε. Και θα δημιουργήσω και θα κτίσω ακόμα περισσότερα τη ζωή μου έτσι όπως θέλω εγώ συνειδητά. Γιατί όποτε θέλω δημιουργώ. Όποτε θέλω φτιάχνω. Και στην αρχή υπάρχει και αυτή η αντίσταση του όποτε θέλω φτιάχνω, όποτε θέλω οραματίζομαι και φτιάχνω. Και ναι, στην αρχή θα υπάρχει αντίσταση γιατί ο παλιός εαυτός έχει τοποθετήσει πάρα πολύ δυνατά προγράμματα τα οποία δυσκολεύεσαι πραγματικά να τα βγάλεις, δυσκολεύεσαι πραγματικά να, όχι να τα βγάλεις, να το επανατοποθετήσεις μάλλον τα νέα προγράμματα. Και θα χρειαστεί είναι τεράστια προσπάθεια και θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά πρέπει να είσαι εκεί συγκεντρωμένος στον στόχο σου. Στην αρχή ούτε το μυαλό σου δεν θα θέλει να πιστεύσει αυτό το οποίο εσύ οραματίζεσαι. Εγώ θα σου πω όμως να επιμείνεις και να πεις στο μυαλό σου ότι ξέρεις τι, αγαπημένο μου υποσυνείδητο, όλα αυτά είναι ήδη είναι αλήθεια και ήδη έχουν υλοποιηθεί. Και μετά σε εκείνη την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι της δημιουργίας να νιώσεις και να βιώσεις την ευγνωμοσύνη. Γιατί ο φόβος είναι το αντίθετο της ευγνωμοσύνης. Γιατί η ευγνωμοσύνη είναι το αντίθετο του φόβου. Είναι στην άλλη όχθη. Εσύ θα το ενεργοποιήσεις, εσύ θα το βάλεις. Για να φύγεις από το φόβο και να πας στην ευγνωμοσύνη, για να φύγεις από το φόβο και να πας στην ελευθερία. Ουσιαστικά στην νοητική και σωματική ελευθερία. Πόσα όμορφα πραγματάκια μαθαίνουμε. Ε? Είναι υπέροχα. Και παιδιά, εγώ προσωπικά δεν σταματάω να μαθαίνω. Είμαι καθημερινά σε μια ροή δημιουργίας. Γιατί είμαι η ροή, είμαι η δημιουργία, είμαι η γνώση. Και ουσιαστικά θυμάμαι ξανά αυτό το οποίο ήδη γνωρίζω. Το λέω πάρα πολύ συχνά αυτό. Θυμάμαι ξανά αυτό το οποίο ήδη γνωρίζω. Ελάτε να εργαστούμε μαζί στην επανασύνδεση σχέσεων, επανασύνδεση με ζευγάρια, στην προσέλκυση νέου συντρόφου. Αν θέλετε δηλαδή να προσελκύσετε ένα νέο σύντροφο, αν θέλετε να φτιάξετε τη σχέση σας με τον σύντροφό σας, μπορούμε να το δουλέψουμε για αυτό το κομμάτι. Προγραμματισμοί για τυχερά παιχνίδια. Ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζομαι κέρδισε 150.000 ευρώ στο λαχείο. Αν θέλετε να χάσετε κιλά, αν θέλετε να κόψετε το τσιγάρο. Για αυθονία, για ευημερία, για τις κρίσεις, για το άγχος. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κρίσεις, άγχος. Ωραία. Μπορούμε να δουλέψουμε σε οτιδήποτε θέλετε. Τι έχουμε? Facebook. Μάλλον, Facebook, George Codis. George Codis Coach στο Instagram, στο TikTok και στο Threads.
Ομάδα Σύνσαξης Εξέλιξης. Σηκώνεται στο Σούκα Γιόγκα στο Facebook. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλες τις πλατφόρμες για να τα πούμε, για να επικοινωνήσουμε, για να εργαστούμε μαζί, παιδιά. Ελάτε να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε μαζί. Το email μου και το κινητό μου είναι στην περιγραφή και μου στέλνετε μήνυμα, με παίρνετε τηλέφωνο όποτε θέλετε. Για να ξεκινήσουμε. Like και subscribe στο κανάλι μου στο YouTube για να μην χάνεις βιντεάκι που ανεβάζω καθημερινά. Σας θέλω την αγάπη μου μέσα στην καρδιά μου. Να είμαστε, παιδιά.